Ήταν ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο εμείς είμαστε ομάδα που θέλαμε τη νίκη περισσότερο από τον αντίπαλο, αλλά δυστυχώς δεν το δείξαμε καθόλου. Κάναμε τη χειρότερη εμφάνιση από τη μέρα που είμαι εδώ. Πραγματικά και εγώ ίδιος δεν μπορώ να εξηγήσω τον λόγο. Δεν κατεβήκαμε καθόλου μέσα στο γήπεδο σήμερα. Είχαμε πολλούς παίκτες πίσω σε απόδοση. Δεν ξέρω αν αγχωθήκαμε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που παίξαμε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος διότι δεν δείξαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού ότι είμαστε εμείς η ομάδα που θέλαμε τους 3 βαθμούς. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Πραγματικά είμαι πολύ απογοητευμένος από την προσπάθεια πολλών ποδοσφαιριστών. Αλλά συνεχίζουμε. Έχουν μείνει 3 αγώνες. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε το επόμενο αγώνα, πώς να βελτιωθούμε, ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι για τη συνέχεια. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια και καλή συνέχεια στο κύπελλο. Καλησπέρα, coach. Τότε ο επόμενος αγώνας είναι απέναντι στην ομάδα που σας κυνηγά. Βάζει παραπάνω πίεση. Υπάρχει διαφορά, μεν, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας. Κοιτάξτε, ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να κερδίσουμε, ούτως ώστε να ξεκαθαρίζουμε την παραμονή μας και παίζουμε με ένα αντίπαλο ο οποίος είναι ο αντίπαλος μας που θα παλέψουμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Και εξαρτάται από εμάς. Έχουμε τη διαφορά. Εξαρτάται από εμάς, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να δείξουμε βελτίωση και ο καθένας από εμάς να κάνει αυτοκριτική του, πρώτος εγώ, αλλά και ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά, πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια. Ευχαριστώ.